Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, το Αγίου Δημητρίου, μεγάλη μέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Επιτρέψτε μου να αφιερώσω τη σημερινή εκπομπή στον αγαπημένο μου ανιψιό, το Δημήτρη μου. 17 έγινε. Πω. Τα χρόνια της εκπομπής θα έχει. Η εκπομπή μόνο θα το φτάσει σε λίγο. Ο Μιτσάρας μου και όλοι όσοι γιορτάζετε, Δημήτρης, Δήμητρα, Μίμης, Μίτσος, αλλιώς πώς το λέμε, έχει κανένα άλλο. Μπαλόμπας, Δαναξής, που είναι η δική μας εδώ, και ο Δημήτσο Μπαλόμπας και ο Δημήτσο Δαναξής, να είναι γεροί, να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο. Και φυσικά εύχομαι αύριο στον Μιτσάρα μου να του κάνω 4 δώρα. 4, γίνεται? Θα ακούσετε το πρόγραμμα και θα καταλάβετε. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τον Δημητρό μου, τις facebookικές. Παρέα μας, ο χορηγός μας φυσικά, Ηλιάδης Μπάμπης, IB, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα. Μπίλη, να ξέρεις, θα αρχίσω να σε ντύνω, γιατί τόσο καιρό που έλειπες. Βασίλης Καβαδίας απέναντί μου, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, αν δεν τα είπα αυτά. Έλειπα. Έντυνε τους υπόλοιπους. Τώρα που επέστρεψες, πέρασε καλά. Καλά πέρασες. Θα ντύνω και σένα. Σκρά 14 με φλέμι γωνίου Σαμπελόκηπους, 23-17-44-403. Χωρίς λόγο μου ήρθε σήμερα να ακούσουμε Σάξον. Δεν ξέρω γιατί, έτσι μου ήρθε. Αβάντι. Για τον κόσμο υπάρχουν ραντεβού, σημαντικά ραντεβού. Ας ξυπνήσουμε όσοι κοιμούνται. Είδατε, είπα ας ξυπνήσουμε και μετά είπα όσοι κοιμούνται. Καλό, ε. Γιατί αύριο έχουμε παιχνίδι. Αύριο ξεκινάει το πρωτάθλημα. Αύριο πάμε Καφτανζόγλιο. Όσοι θέλουν. Όσοι δεν θέλουν, αυτοί χάνουν. Δεν θα παρακαλέσουμε κανέναν αυτή τη φορά. Όσοι δεν θέλουν, ας κάτσουν σπίτι. Ας κάτσουν σπίτι, ας πάρουν το κινητό τους, ας πάρουν το λάπτοπ και ας περιμένουνε να κάνουν το κομμάτι τους γράφοντας αυτά που θέλουν να γράψουν. Οι υπόλοιποι θα κάνουν το κομμάτι τους στην κερκίδα, όπως ξέρουν υπέροχα να το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, και να αφήνουν κινητά και λάπτοπ, και το μόνο που να κάνουν να παίρνουν το ωραίο τους το λαρίγι, να το βάζουν στην κερκίδα, να δίνουν τον όλο τους το είναι για να κερδίσει η ομάδα στην πρώτη αγωνιστική αύριο στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στις 3 Ηρακλής Ηρόδοτος. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Το ίδιο θα κάνουν και στις 5. 5 παρατέταρτο παρά 10 θα έχουμε τη λήξη του αγώνα. Ευχόμαστε με τον νικηφόρο αποτέλεσμα της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη. Και μετά δίπλα πεταγόμαστε για το Ηρακλής Απόλλων Πατρών στο μπάσκετ. Στις 5 είναι το βόλεϊ. Σπουδαίο μάτς, ΠΑΟΚ Ηρακλής. Ο Ηρακλής που ξεκινά μια τετράδα δύσκολων αγώνων, με ΠΑΟΚ εκτός, Ολυμπιακό εντός, ΑΕΚ εκτός, Παναθηναϊκό εντός. Αυτή είναι η τετράδα που ακολουθεί. Ενώ αύριο, γι' αυτό είπα πριν ότι θέλω να κάνω 4 δώρα στον ανιψιό μου, ξεκινούν και οι γυναίκες στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Ταξιδεύουν για την Αθήνα αύριο στις 2 το μεσημέρι. Μετά από 10 ολόκληρα χρόνια η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή βρίσκεται στην Α1. Εσπερίδες Καλυθέας Ηρακλής στις 2 αύριο. Οπότε έχουμε 4. Δεν ξέρω γιατί από το πρωί αρκετοί με ρωτάτε, Γιώργο, θα κάνεις εκπομπή, Γιώργο, θα κάνεις. Γιατί να μην κάνω? Κάθε χρόνο κάνουμε. Από τότε που άνοιξε ο Λίμπερο δεν έχουμε, νομίζω, σταματήσει ποτέ να κάνουμε εκπομπή. Κανονικά. Κανονικά, Αντώνη μου. Κανονικά. Ελπίζω να με ακούς και όλους τους υπόλοιπους που με ρωτήσαν από το πρωί να είστε καλά. Δεν σταματάει ο Λίμπερο, 107,4 του Αγίου Δημητρίου. Από ό,τι θυμάμαι, Βασίλη μου, ποτέ δεν έχουμε κλείσει το Αγίου Δημητρίου, έτσι δεν είναι? Ναι. Με γελάς. Δεν πειράζει. Νομίζω ποτέ. Πάντα κάνουμε εκπομπές. Όλα εδώ γύρω στη Λεώτος, αφού είναι κλειστά, εμείς είμαστε εδώ. Δεν γινότανε. Έχουμε pre-game, έχουμε Παρασκευή, έχουμε αγώνες, έχουμε θέματα. Πώς θα γίνει? Έχουμε Ηρακλή Μπόλικο. Έχουμε και ανακοίνωση του Γυμναστικού Συλλόγου. Την διαβάζω. Είδες γιατί διάλεξα Σάξον? Γιατί μου δίνουν ρυθμό. Μετά από δύσκολη χρονιά, μετά από μια δύσκολη χρονιά, κατά την οποία ο Ηρακλής κλήθηκε να αναγεννηθεί από τους δικούς του ανθρώπους και τον κόσμο του, αύριο στις 3 στο Καφτανζόγλιο το ποδοσφαιρικό μας τμήμα ξεκινά ένα νέο μαραθώνιο, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα της Football League. Μια νέα αγωνιστική περίοδο που η ιστορία, καθώς επίσης και το βάρος της φανέλας, ξεδιαλύνουν ακόμη περισσότερο τον ούτως ή άλλως ξεκάθαρο στόχο που έχει η ομάδα μας,
οπουδήποτε και αν αγωνίζεται. Η διοίκηση και τα μέλη του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο ξεκίνημα, καλή πορεία στο πρωτάθλημα και υποσχόμαστε ότι θα σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινά σε όλα τα επίπεδα. Ασπίδα για να μην τολμήσει ποτέ ξανά κανένας να προσθέσει ένα τέταρτο αστέρι στη φανέλα μας. Καλή επίση στον τεράστιο λαό που υπηρετεί την ιδέα του Ηρακλή και βρίσκεται παντού, όπου και αν αγωνίζονται αθλητές με τον ημίθεο στο μέρος της καρδιάς, να το κάνει ξανά αύριο μαζικά στο Καφτανζόγλιο, δίνοντας την απαραίτητη όθηση στην ομάδα για αυτό το νέο ξεκίνημα. Αν και είμαστε σίγουροι πως θα το κάνει, όπως μόνο αυτός ξέρει και μπορεί. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας, χίλια χρόνια Ηρακλής. Και συμπληρώνω εγώ και χίλια χρόνια Θεσσαλονίκη, γιατί ως γνωστόν Ηρακλειδής ήταν αυτοί που προσέφεραν πολλά στο να απελευθερωθεί η πόλη στην οποία κινούμαστε ελεύθεροι, η πόλη του Ηρακλή. Πάμε να δούμε αποστολή. Είναι 19 ποδοσφαιριστές, εκτός βρίσκονται οι τραυματίες Κανακούδης, Χιτζίδης και Γιάννης Παπαδόπουλος. Για ακόμη μια φορά να τους ευχηθούμε περαστικά και καλή δύναμη, να επιστρέψουν σύντομα. Είναι μέσα σε αυτήν ο Κλέιτον, ο οποίος Κλέιτον ταλαιπωρείται και αυτός από ίωση. Και λέμε και αυτός γιατί, ως γνωστόν, πάρα πολλοίς κόσμος εδώ και κανένα μήνα περίπου τραβιέται με όλο αυτό. Με το κρύωμα, με μπούκωμα, με βήχα, με πυρετό, με οτιδήποτε, καθένα στην διαφορετική περίπτωση. Ο Κλέιτον ταλαιπωρείται από ίωση του ανώτερου αναπνευστικού. Συμπεριλήφθηκε βέβαια στην αποστολή. Αύριο θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Αν είναι σε θέση να παίξει, θα το δουν οι γιατροί σε συνεργασία με το προπονητικό team και θα αποφασίσουν. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, όλα μάλλον τα παλικάρια που κλήθηκαν από τον Αλέκο Βοσνιάδη. Γιώργος Σαμπάρης, Παναγιώτης Βοσνιάδης, Δημήτρης Κουτρομάνος, χρόνια του πολλά, γερός να είναι. Γιώργος Κούσας, Μιχάλης Γιαννίτσης, Νίκος Γιαμπάρης, Δημήτρης Στάμου, επίσης χρόνια του πολλά, γερός να είναι. Χουσεΐν Μουμίν, Νίκος Καλτσάς, Κώστας Παναγιωτούδης, Κώστας Μεδρινός, Τάι, Γιάννης Πασάς, Μάρκος Ντούνης, Φώτης Γεωργίου, Δημήτρης Χασομέρης, χρόνια του πολλά, πολύ το γλυκό σήμερα στην προπόνηση από ό,τι φαίνεται, με τρεις Δημητράδες, ο Κλέιτον, ο Χρήστος Ρόβας και ο Εμμανουέλ Περόνε. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς προβλήματα, καλή αρχή για ένα ακόμα ταξίδι που θέλουμε να το ζήσουμε όλοι μαζί μέχρι τέλους. Και το τέλος τελειώνει μόνο με μία λέξη. Κορυφή. Τίποτα. Τελειώνει, είπα. Εντάξει, μωρέ. Εντάξει, μωρέ. Οι Σάξον φταίνε που μου δίνουν ρυθμό. Πάμε παρακάτω να διαβάσουμε την γραπτή δήλωση τοποθέτηση του κυρίου Αλέκου Βοσνιάδη εν ώψη του αυριανού αγώνα. Ξεκινά μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο με εμάς να έχουμε ξεκάθαρες προσδοκίες. Συσπειρωμένοι όλοι, η διοίκηση, η ομάδα και ο κόσμος, θέλουμε να πετύχουμε το στόχο μας που δεν είναι άλλος από την άνοδο. Όταν όλος ο κόσμος σε χρήζει φαβορή, πρέπει να έχεις τη δύναμη να το αποδείξεις και στο γήπεδο. Για το ξεκίνημα είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω πολύ στην ομάδα και ελπίζω ότι είναι παιχνίδι με παιχνίδι. Και ελπίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι, συγγνώμη, θα είμαστε καλύτεροι. Σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα, θα αγωνιστούμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που είναι άγνωστος προς εμάς, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Ηρόδοτος είναι ένας αντίπαλος που ανέβηκε φέτος στη Football League με όνειρα και φιλοδοξίες. Από την πλευρά μας γνωρίζουμε ότι κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη, ότι έχει άγχος, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε το καλύτερο για να βγούμε νικητές και να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με τρεις βαθμούς. Περιμένουμε από τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο, να στηρίξει την ομάδα και την προσπάθειά μας και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την νίκη. Για το αυριανό παιχνίδι θα πούμε αυτό που λέμε για όλα τα ματς φέτος. Όποιος αντίπαλος είτε έρθει στο Καφτατζόγλιο είτε υποδεχθεί τον Ηρακλή στην έδρα του, που πολλές φορές θα είναι έδρα του Ηρακλή με τον κόσμο που θα πηγαίνει στα εκτός έδρας, θα θέλει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον, κλωτσιά. Δεύτερον, άμυνα, παύλα, πούλμαν. Και τρίτον, να δείξουν ότι αξίζουν κάτι. Γιατί στα υπόλοιπα μάτς, θα το δείτε, δεν θα παίζουν τόσο καλά όσο θα παίζουν απέναντι στον Ηρακλή. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε κανέναν αντίπαλο και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε κανένα παιχνίδι εύκολο, άσχετα αν ο Ηρακλής έχει πολύ μεγάλες διαφορές με τις υπόλοιπες ομάδες, άσχετα αν έχει το καλύτερο και πιο ποιοτικό ρόστερ, άσχετα αν έχει πολύ μεγάλο βάθος και στον πάγκο του. Τα παιχνίδια κάθε εβδομάδα είναι το ένα με το άλλο τελείως διαφορετικά μεταξύ τους και όλα μα όλα χρειάζονται πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως και το αυριανό. Ο Ηρόδοτος θα έρθει να κάνει το κομμάτι του, ο Ηρόδοτος θα έρθει να παίξει το παιχνίδι που ξέρει.
Αν εξαιρέσουμε τον Βασίλη τον Κωνσταντινίδη, που τον γνωρίζουμε πριν 5-6 χρόνια, είχε παίξει στην τρίτη και στη δεύτερη εθνική κατηγορία με τη φανέλα του Ηρακλή, τον φιλοξενήσαμε πρόσφατα εδώ στην Ρογιαμπλέ. Όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι και πάρα πολύ γνωστοί, υπάρχουν και κάποιες απουσίες, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Δεν λέει κάτι γιατί πρέπει ο Ηρακλής να κερδίσει όντας ο εαυτός του. Αν ο Ηρακλής είναι ο εαυτός του, δεν έχει να φοβηθεί κανένα. Και αν σε κάποιο παιχνίδι βρεθεί σε κακή μέρα, εκεί είναι ο κόσμος που θα πρέπει να τον βοηθήσει. Τώρα που λέω ο κόσμος, τα είπαμε μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές, διάβασα και τα μηνύματά σας. Για αυτούς που θέλουν να έρθουν, για αυτούς που δεν θέλουν να έρθουν, για αυτούς που το σκέφτονται, για αυτούς που δεν το σκέφτονται. Ένα πράγμα θα σας θυμίσω. Το μήνυμα του Παύλου Μυροφορίδη μέσα στην εβδομάδα. Το πόσο πικραμένος ήταν για το ότι ακόμα δεν έχει δει αυτό που θα ήθελε να δει. Όσοι θέλουν και τον Μυροφορίδη και τη διοίκηση και τους ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team να μην τους έχουν πικραμένους αλλά να τους γλυκάνουν, ξέρουν αύριο τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουν αύριο τι πρέπει να κάνουν. Οι υπόλοιποι που θέλουν να δουν 10 στο 10 για να έρθουν στο γήπεδο είναι μια άλλη ιστορία. Και θα το ξαναπώ. Όσοι δεν έρθουν αύριο και όσοι δεν έρχονται από εδώ και πέρα, κυρίως τα εντός έδρας παιχνίδια, που η ομάδα έχει ανάγκη και τα κομμένα εισιτήρια και τα εισιτήρια διαρκείας και οτιδήποτε, και οτιδήποτε σε έσοδο, αυτοί που δεν έρχονται είναι αυτοί που θα χάνουν, το μόνο σίγουρο. Και αυτοί που δεν έρχονται είναι αυτοί που πρώτοι θα ασκήσουν κριτική. Και αυτό το μόνο σίγουρο. Καλοπροαίρετοι αν είναι δεν μας πειράζει. Με το κακοπροαίρετο έχουμε λίγο θέμα. Αλλά όπως και να έχει, να μην γκρινιάζουμε, το ραντεβού είναι ένα και ξέρει ο καθένας τι θα κάνει αύριο. Σήμερα σε αυτή την τελευταία προπόνηση εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε και αγιασμός πριν από αυτήν. Οι ποδοσφαιριστές, όλο το team έλαβαν τη θεία ευλογία και με την ευλογία και του Αγίου Δημητρίου να πάνε όλα καλά αύριο. Και επί της ευκαιρίας να πω καλή δύναμη σε όσους ταλαιπωρούνται στη Σιθωνία, στη Σάρτη, και εύχομαι να πάνε καλά με αυτό που έχει συμβεί από χθες, με τις φωτιές εκεί, να μην υπάρχει πρόβλημα. Αγαπημένη Σάρτη, αγαπημένος προορισμός σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Καλή δύναμη σε όλους. Εκεί όπως και στη Ζάκυθο, γιατί ο σεισμός ήταν μεγάλος και τρόμαξε πολύ κόσμο. Καλησπέρα Μαριλίζα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σου, για τον ανιψιό μου, να είσαι καλά και εσύ ότι επιθυμείς. Χρόνια πολλά ξανά σε όσους γιορτάζουν. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε να δούμε το πρόγραμμα. Επιτέλους ξεκινά το πρωτάθλημα. Τι υπάρχει για αύριο και την Κυριακή. Αύριο στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Σπάρτης η ΑΕ Σπάρτη υποδέχεται το Κισαμικό. Στις 3 επίσης ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤΡΙΑ ΑΟ Τρίκαλα Δόξα Δράμας στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων. Την ίδια ώρα, εντάξει, okay, είναι γνωστό το παιχνίδι του Ηρακλή. Στις 4 έχουμε στο Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Βόλου Βόλος Καραϊσκάκης, η ομάδα από την Άρτα. Πλατανιάς Αίτητος Σπάτων και την Κυριακή υπάρχουν 3 μάτς. Παναχαϊκή Εγινιακός στις 3 ΕΡΤΡΙΑ, Εργοτέλης Απόλλων Πόντου στο Παγκρίτιο και Απόλλων Λάρισας Κέρκυρα στο γήπεδο του Απόλλων Λάρισας στην Φιλιππούπολη. Αυτή είναι η έδρα που έχει δηλώσει φέτος η συγκεκριμένη ομάδα. Του Ηρακλή δεν είναι τηλεοπτικό και δεν μας ενοχλεί καθόλου που δεν είναι τηλεοπτικό. Άλλωστε έχει γίνει γνωστό μέσω από την ΕΡΤΡΙΑ ότι περίπου 24 με 25 παιχνίδια εντός και εκτός έδρας θα δείξει το τρίτο κρατικό κανάλι φέτος. Άρα είναι ελάχιστα αυτά που δεν θα δείξει. Ένα από αυτά είναι το αυριανό. Δεν μας απασχολεί. Okay. Ξέρω ότι οι φίλοι οπαδοί του Ηρακλή από άλλες περιοχές εκτός Θεσσαλονίκης και από το εξωτερικό θα αναγκαστούν να ακούνε μόνο ραδιόφωνο Λίμπερο 107,4, εκεί θα είμαστε.
για την περιγραφή του αγώνα. Δεν θα έχουν εικόνα, το ξέρω είναι αρνητικό για αυτούς, αλλά ίσως κάνει και καλό για τους υπόλοιπους. Ίσως κάνει και καλό. Ειδικά το χειμώνα, εκεί που θα αρχίσουν τα κρύα και οι βροχές και να και το ένα και το άλλο. Άμα θέλει κάποιος να πάει στο γήπεδο και δεν είναι τηλεοπτικό, θα έχει ένα παραπάνω κίνητρο να πάει. Που δεν θα έπρεπε να τα λέμε αυτά, αλλά τέλος πάντων, τα λέμε. Να πούμε όσον αφορά τα εκδοτήρια αύριο και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων περίπου 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα, που σημαίνει αυτό κατά τη μία, το μεσημεράκι, θα είναι ανοιχτά 4 εκδοτήρια εισιτηρίων επί της Αγίου Δημητρίου. Επίσης, μπροστά από τα επίσημα θα υπάρχει stand για τα εισιτήρια διαρκείας. Όσοι πιστοί προσέλθετε για το αυριανό μάτς. Είδηση που είναι κυρίως μηντιακή αφορά και την νέα σελίδα του Ηρακλή. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα και να διαβάζετε όλα τα νέα. Από σήμερα λειτουργεί κανονικότατα στο fcirakles.gr. Ξαναθυμίζω και τιμές εισιτηρίων για τους φίλους που ρωτούν. VIP 30 ευρώ, θύρες 4, 5, 20 ευρώ, θύρα 13, 10 ευρώ, θύρα 10, 5 ευρώ. Μια χαρά νομίζω είναι οι τιμούλες. 5 ευρώ στο πέταλο, 10 ευρώ στην 13, 20 ευρώ στο σκέπαστρο. Ο Ηρακλής σας περιμένει. Μια ανακοίνωση ακόμα να προσθέσουμε από την ΠΑΕ Ηρακλής, η οποία ανακοινώνει τους προς τους ενδιαφερόμενους για τις σουίτες του Καφτατζογλίου ότι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της ομάδος στη Μίκρα 2311-829-171 και την υπεύθυνη Βάγια Παλαμά προκειμένου να ενημερωθούν για τις παροχές καθώς επίσης για να λάβουν οποιαδήποτε άλλη διευκρίνηση ή πληροφορία χρειαστούν. Αυτό είναι για τις σουίτες, έτσι, όποιοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να βρίσκονται εκεί και να παρακολουθούν τα παιχνίδια. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, έχουμε ανοιχτό και το mail blueliberopapakiyahoo.gr. Περιμένω λίγο να σας αφουγκραστώ, μέσω μηνυμάτων εν ώψη των αυριανών αγώνων, γιατί ναι μεν το μεγάλο ενδιαφέρον βρίσκεται στην πρεμιέρα με τον Ηρόδοτο στις 3, αλλά υπάρχει και το μπάσκετ στις 5, υπάρχει και το ΠΑΟΚ Ηρακλής στις 5. Θέλω τα σχόλιά σας. Αντώνη, ελπίζω να ακούς, έτσι. Το χεράκι το πάτησα λόγω βιασύνης. Καλησπέρα, Αναστασία. Καλησπέρα, Αναστασία. Τρίτη φορά δεν θα το πω, 2 φορές το είπα. Έχουν βγει και οι διαιτητές για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του κυπέλου. Μετά είναι. Δεν μας απασχολεί για το Σαββατοκύριακο. Είναι την Τετάρτη. Δεν είναι τόσο μακρύ. Απλά μια αναφορά θα κάνουμε. Τετάρτη 31 του μηνός, τελευταία μέρα του Οκτωβρίου. Ηρακλής Ατρόμητος με τον κύριο Σέζο να σφυρίζει. Σινιωράκης, ωραίο επίθετο, Δημόπουλος και τέταρτος είναι ο Τζουμαλάκης. Στις 5 είναι το μάτς αυτό. Να το κίνητρο. Να το στοίχημα. Τι ακούω? Και εγώ λέω τι έχει. Από κάτω είναι η θεατρόφιλη, όχι. Λοιπόν, τι έλεγα. Να το κίνητρο. Και το κίνητρο και το στοίχημα και ό,τι θέλετε. Μπορούμε να δούμε χιλιάδες κόσμο αύριο και την Τετάρτη. Μπορούμε. Ή θα μας ρωτάνε πόσο κόσμο είχε και θα λέμε είχε. Χωρίς να λέμε κάτι παραπάνω, γιατί δεν θα μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Μπορούμε. Για την ομάδα. Και δεν μιλάω για αυτούς που είναι παντού και πάντα. Αυτοί είναι παντού και πάντα, δεν χρειάζεται να μ' ακούσουν εμένα το γραφικό. Μπορούμε. Θα το ρωτήσω πολλές φορές. Ήθελα να κάνω κάτι, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Αν γνωρίζει κάποιος, ας με βοηθήσει. Νομίζω μόνο στις σελίδες γίνεται αυτό. Να βάζεις μια φωτογραφία πάνω και να είναι ψηλά και να μην κατεβαίνει με την επικαιρότητα στο Facebook. Να κοζάρω πάνω στον τοίχο μου τη φωτογραφία του Ηρακλής ΑΕΚ πριν 3-4 χρόνια, πόσο είναι, με τους 22.000 τρελαμένους μέσα, και να πω ότι θα την κατεβάσω όταν ξαναδώ αυτό το γήπεδο. Αλλά δεν ξέρω να το κάνω. Όποιος ξέρει, ας μου το πει. Πώς γίνεται να βάλω μια φωτογραφία, όχι φωτογραφία εξωφύλου, να βάλω μια φωτογραφία στο προφίλ πάνω να υπάρχει. Πώς καρφιτσώνουν στις σελίδες, κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν γίνεται
στους προσωπικούς στίχους, δεν τα ξέρω και πολύ καλά. Αυτή τη φωτογραφία από το Ηρακλή ΣΑΕΚ, που από τότε δεν το έχουμε ξαναδεί έτσι στο Καφτατζόγλιο. Ναι, και να την έχουμε εκεί μέχρι να την ξαναδούμε, για να τη βγάλουμε. Για να μην μιλάμε τόσα χρόνια για το Ηρακλή ΣΑΕΚ, να μιλάμε για άλλα παιχνίδια. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 και όπως μου θυμίζει facebookικά ένας φίλος ο Νικόλας για κάτι που είχα γράψει. Πότε το είχα γράψει, δεν θυμάμαι, πρόπερση. Ηρακλής, επίσημο έτος ίδρυσης 1908. Απελευθέρωση Θεσσαλονίκης 1912. Τι δεν καταλαβαίνετε, χρόνια πολλά. Γεια σου Αντώνη μου, γεια σου Αντώνη μου. Δεν κάνουμε λέει κάτι άλλο, 7-8, κλείνουμε γραφεία, σπίτια, η πόλη ερημώνει. Πω, θα νιώθω τύψεις, που θα παρατάτε τη δουλειά. Να σε καλά, Αντώνη, να σε καλά. Καλησπέρα στον Μπάμπη που λέει καλησπέρα Γιώργο από το Κιανόλεχο Μιανμάρ. Είμαστε πολύ μπροστά. Στο μπάσκετ ποιος θα είναι προπονητής αύριο, καλή χρονιά να έχουμε με δύο ανόδους. Είχα την ίδια πορεία μέχρι το μεσημέρι, μέχρι που μου λύθηκε. Μου την έλυσε ο αδερφός μου ο Χαρίλαος. Τα χαιρετίσματά μου. Ο κύριος Γιάννης Ντάγιος θα είναι αύριο ως πρώτος προπονητής, με ή χωρίς εισαγωγικά. Μέχρι πρώτην συνεργάτη του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, προφανώς αυτό μέχρι να έρθει νέος τεχνικός. Και να δούμε αν θα αλλάξει κάτι αύριο που δεν θα είναι ο Χατζηκυριακίδης. Δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν πολλά, γιατί δεν υπάρχει νέος προπονητής για να βάλει αυτό που λέμε πινελιές, να διαφοροποιήσει κάπως τα πράγματα. Όπως και να έχει, το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό όπως όλα για τον Ηρακλή, που καταφέρνει Σάββατο παρασάββατο, για να μην πω κάθε Σάββατο, να μας ξενερώνει. Να δούμε τι θα κάνει αύριο στις 5. Το καλό είναι ότι ο αρκετός, θέλω να πιστεύω, ο κόσμος που θα βρεθεί στο Καφτατζόγλιο θα μεταφερθεί μετά δίπλα στο Ιβανόφιο για να δει αυτό το match. Για την τέταρτη αγωνιστική, στα υπόλοιπα Καβάλα Ευρώπη Πευκοχωρίου, Κόρυβος Αμαλιάδας Καστοριά, Ιπποκράτης από την ΚΟ με το Μαρούσι, Διαγόρας Δριοπηδέων Καρδίτσα, Αμύντας Ψυχικό, Εθνικός Ερμής Αγιάς και Ιωνικός Νικαίας Χαρίλαος Τρικούπης. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Ο Ιωνικός είναι η μοναδική ομάδα που έχει 3 στα 3. Δύο νίκες και μία ήττα έχουν Ηρακλής, Καρδίτσα, Κόρυβος, Μαρούσι, Ιπποκράτης, Διαγόρας Δριοπηδέων, Ερμής Αγιάς και Καστοριά. 5 βαθμούς δηλαδή. 4 έχουν Χαρίλαος Τρικούπης, η Ευρώπη Ευκοχωρίου, Αμύντας, η Καβάλα, το Ψυχικό. 3 βαθμούς, που σημαίνει 3 ήττες έχει Απόλλων Πάτρας, που φέτος πάει για Φούντο. Όπως για Φούντο πάει και ο Εθνικός, που επίσης έχει 3 στα 3, αλλά σε ήττες. Τώρα για τον νέο προπονητή, πολλά τα άκυρα ήρθαν μέσα στην εβδομάδα μετά την λύση συνεργασίας με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Υπήρχαν 2, 3, 4 προπονητές που απασχόλησαν τη διοίκηση του κυρίου Δραγόπουλου. Φαίνεται ότι μετά τα όχι και τα όσα εισέπραξε ο πρόεδρος της ομάδος, υπάρχει μια περίπτωση που ίσως φτάσει στο ναι, και αυτή είναι του Στέργιου Κουφού. Έχει μάλιστα 13 ανόδους ομάδων στην παραπάνω κατηγορία. Ήταν στο Χολαργό που τα κατάφερε. Ήταν η 13η διάνοδος, την πέτυχε με τον Χολαργό. Φαίνεται να είναι πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν ο 54χρονος θα αποτελέσει και το νέο προπονητή. Αύριο πάντως δεν θα δούμε νέο προπονητή. Αύριο θα δούμε τον συνεργάτη του κυρίου Χατζηκυριακίδη και τους αθλητές να πάνε να κάνουν το αυτονόητο. Γιατί αν δεν κερδίσουν τον Απόλλωνα Πάτρας, που έχει 3 στα 3 ήττες, 3 ήττες σε 3 παιχνίδια, τότε δεν χρειάζεται να συζητάμε άλλο για μπάσκετ από εδώ και πέρα. Στο βόλεϊ έχουμε ντέρμπι. Έχουμε σπουδαίο μάτς αύριο στις 5, ζωντανή μετάδοση από την R3. Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής που δεν ήταν καθόλου καλός, το μάτς του Λικάπ, έχασε με σχεδόν κατεβασμένα τα χέρια 3-0.
Αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ο Ηρακλής που ξεκίνησε με 3-0 απέναντι στην Κηφισιά. Ο ΠΑΟΚ που άφησε βαθμό στην Κομωτινή. Κέρδισε 2-3 και χρειάστηκε τότε να χρησιμοποιήσει τον Τζούριτς γιατί τον είχε να ξεκουραστεί, αλλά είδε ότι τα πράγματα πάνε δύσκολα και τον έβαλε στο τέλος. Ο ΠΑΟΚ που έχει έναν πρώην αθλητή του Ηρακλή προπονητή ως γνωστόν, τον Ρουμάνο τον Στάνκου. Το θυμάμαι σαν χθες είχε τραυματιστεί πολύ κοντά μου, είχε βγάλει τον νόμο του νομίζω. Έτρεχε τότε ο Στέλιος Ναυροζίδης να τον φροντίσει σε κάποια φιλικά προετοιμασίας που είχαν γίνει στη Μίκρα. Ήταν τότε καλός κεντρικός ο Στάνκου, τώρα προπονητής του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το μάτς που ο Ηρακλής φυσικά θα επιδιώξει να μην πάθει αυτό που παθαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια που πηγαίνει σε αυτό το γήπεδο, που ξεχνά τον καλό του εαυτό και από πολύ νωρίς δεν δείχνει να έχει αξιώσει το παιχνίδι. Όπως το έπαθε πέρυσι που έχασε, όπως το έπαθε και φέτος που πάλι έχασε εύκολα. Όλοι μας φυσικά θέλουμε να δούμε έναν διαφορετικό Ηρακλή σε αυτό το παιχνίδι και γιατί όχι να μην χτυπήσει τη νίκη. Έδειξε να είναι σε καλή κατάσταση κόντρα στην Κηφισιά. Την κέρδισε σχετικά εύκολα. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς, δεν το συζητάμε. Άμα δείτε roster budget δεν συγκρίνονται. Αλλά όλα μπορούν να συμβούν εφόσον ο Ηρακλής είναι αυτός που πρέπει να είναι και δεν είναι αυτός που ήταν στο Λικάπ. Γιατί αν είναι αυτός που ήταν στο Λικάπ δεν θα έχει αύριο καμία τύχη. Η Ηρακλειδέα βέβαια είναι λίγο δύσκολο όλα αυτά να τα χωρέσει αύριο. Όποιος καταφέρει να τα δει και τα τρία, θα του πω μπράβο. Και όποιος καταφέρει τη Δευτέρα, θα τον βγάλω στην εκπομπή να μου πει τη γνώμη του. Όποιος καταφέρει, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να τα δει και να έχει άποψη για όλα, έτσι. Όχι μου είπανε, άκουσα, διάβασα μετά, πήγα το είδα μετά στο σπίτι. Γιατί υπάρχει αυτό το σενάριο, να πας να το δεις μετά. Να βρεις έναν τρόπο να το δεις μετά. Ταυτόχρονα. Θα πάει 3 η ώρα στο Καφθατζόγλιο, θα δει το Ηρακλής Ηρόδοτος. Μετά θα πάει στο Ιβανόφιο να βλέπει το Ηρακλής Απόλλων και ταυτόχρονα να βλέπει και το ΠΑΟΚ Ηρακλής. Μπορεί. Μπαλόμπα, μην με κοιτάς έτσι. Δεν μπορεί, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, φίλε. R3. Βέβαια. Θα έχει ένα λάπτοπ, ένα κινητό, κάτι θα έχει και τα βλέπει όλα. Θα τα βλέπει όλα. Αυτό που δεν μπορεί να δει σίγουρα είναι το γυναικείο μπάσκετ που ξεκινά αύριο στις 2. Να δούμε όμως, πριν πάμε σε αυτό, να δούμε το πρόγραμμα για την τρίτη αγωνιστική της Α1, ουσιαστικά δεύτερη, να το πω πιο σωστά, είναι δεύτερο παιχνίδι για τις ομάδες. Τρίτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα, ως γνωστόν η κάθε ομάδα κάνει 2 ρεπό, ως γνωστόν Εθνικός και Ηρακλής Χαλκίδας έχουν αποχωρήσει από την Α1. Αύριο λοιπόν, πέρα από το μάτς του Ηρακλή, νωρίτερα έχουμε στο Ρέντι Ολυμπιακός Κομωτινή, 3:30. Στην Αλεξανδρούπολη 6:30 Εθνικός Αλεξανδρούπολης Πανβοχαϊκός. Την Δευτέρα R2 ζωντανή μετάδοση στις 7 στο Μέτς, στο γήπεδο του Μέτς, ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ντερμπάκι εκεί. Ρεπό η Κηφισιά και ο Φίνικα Σύρου. Ξενέρω τη φάση είναι. Είναι 1, 2, 3, 4 μάτς μόνο κάθε αγωνιστική. Έτσι πως τα κάνανε φέτος στην Α1 ανδρών. Για λίγο ακόμα FM γεννώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr, όσοι θέλουν να γράψουν τα μηνύματά τους. Το κατάφερα, έτσι, ακριβώς το κενό. Ρε, τι πράγμα είσαι. Βάλε μια εισαγωγή τώρα, βάλε μια εισαγωγή, σε παρακαλώ πολύ. Μετά από 10 χρόνια, αύριο έχουμε τζάμπολ στην Α1 για τον Ηρακλή, στα κορίτσια μας, στην Αθήνα, στο γήπεδο του Εσπέρου, Εσπερίδες Καλυθέας Ηρακλής. Ένα παιχνίδι που φαίνεται να είναι αυτό που λέμε βατό όσον αφορά τα υπόλοιπα, που θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα. Μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, σε λίγο θέλω να πιστεύω θα εισπράξουμε και κλίμα από την αποστολή. Θα συνδεθούμε με Αθήνα που λογικά έχει καταφτάσει η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Ολυμπιακός ΓΑΣ Καλυβιών, Sporting ΑΟ Δάφνη Αγίου Δημητρίου, Πανιόνιος ΠΑΟΚ, Πρωτέας Βούλας με το Μοσχάτο και Νίκη Λευκάδας Αθηναϊκός. Αυτά είναι τα παιχνίδια για αύριο. Το μάτς του Ηρακλή είναι στις 2
Και την άλλη αγωνιστική, 4 Νοεμβρίου, Ιβανόφιο, Κυριακή, Ηρακλής, Ολυμπιακός. Αρχίζουν τα ωραία. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, που αύριο μπαίνει στην Α1 μετά από 10 χρόνια, ξεκινά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε, να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Πέτρο Πάπα, ο οποίος συνοδεύει την ομάδα και φυσικά είναι ο αρχηγός αποστολής. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε φτάσει Αθήνα? Ναι, είμαστε μέσα στην Αθήνα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα ξενοδοχείο. Είστε κοντά. Ευελπιστώς, έκανα μισά ώρα να είμαστε ξενοδοχείο. Με το καλό, γιατί είναι και νωρίς το παιχνίδι, να ξεκουραστούν τα κορίτσια, να είναι έτοιμα για αύριο. Πώς περιμένετε αυτή την πρεμιέρα? Είχατε μέχρι στιγμής το παιχνίδι κυπέλου, το επίσημο, αλλά νομίζω ήταν κάτι που δεν σας ενδιαφέρε τόσο πολύ. Το μυαλό σας είναι στο αυριανό ματς κυρίως. Φυσικά, το αγώνας κυπέλου ήταν ένας αγώνας πρόβα τζενεράλε. Μας ενδιαφέρει το πρωτάθλημα, μας ενδιαφέρει η πρώτη αγωνιστική και όλες οι υπόλοιπες αγωνιστικές. Οπότε δεν είχαμε κανένα θέμα με τον αγώνα κυπέλου. Mm-hmm. Η ομάδα είναι... Αν και ήμασταν ελλειπείς στον αγώνα κυπέλου. Θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί από ό,τι με ενημερώσατε υπάρχει μια αλλαγή όσον αφορά τις Αμερικανίδες. Που πάλι είναι τρεις, αλλά η μία από τις τρεις έχει αλλαχτεί. Ναι, πάλι είναι τρεις. Είναι στη θέση 1, στη θέση playmaker. Έχουμε αλλάξει την Αμερικανίδα, έχει έρθει καινούργια. Και ελπιστούμε να πάνε όλα καλά. Mm-hmm. Διαφορετικά τα στοιχεία με την προηγούμενη είναι η ίδια περίπου? Δεν σας ακούω καλά. Είμαι ακόμα στο... στο λεωφορείο. Ναι. Για πείτε μου λίγο, δεν άκουσα. Η καινούργια αθλήτρια που ήρθε έχει διαφορετικά στοιχεία από την προηγούμενη, που από ό,τι καταλαβαίνω δεν έπαιξε και πάρα πολύ, έτσι? Δεν είπα πάρα μπορώ πολύ. Να κρίνω, γιατί μόνο σήμερα έκανε προπόνηση η κοπέλα, ήρθε χθες το βράδυ, οπότε... Άρα με μία προπόνηση μισή για την ακρίβεια θα είναι αύριο στη διάθεση του προπονητή και θα δούμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Στη διάθεση του προπονητή, γιατί... Είναι δύσκολο το παιχνίδι για μας. Είναι δύσκολο, θα βοηθήσει όσο μπορεί να βοηθήσει. 10 λεπτά, 15, 20, όσο αντέξει. Οι υπόλοιπες σε τι κατάσταση βρίσκονται, πώς περιμένουν αυτή την πρεμιέρα? Και μιλάω ειδικά για τις Ελληνίδες που, ξέρετε, υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο μετά από 10 χρόνια ξανά στα σαλόνια, φυσικά, έτσι, της Α1. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο. Με αισιοδοξία περιμένουν την πρώτη αγωνιστική. Και πρώτα απ' όλα με σοβαρότητα, γιατί δεν έχει καμία σχέση η Α2 με την Α1. Καμία. Ξεφεύγουν πολύ τα δεδομένα και τα οικονομικά, που τα γνωρίζετε πολύ καλά, και τα οργανωτικά και όλα. Τα έχουμε ξαναπεί. Αλήθεια, πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι? Προσπάθεια? Εντάξει, περιμένουμε ακόμα τη συμπεράσταση του κόσμου. Είναι στη διάθεση του κόσμου τα διαρκείας. Υπάρχει μια κινητικότητα. Mm-hmm. Περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη διάθεση από τον κόσμο του Ηρακλή. Έρχεται και αυτό το Ηρακλής Ολυμπιακός. Ίσως είναι καλή ευκαιρία αυτό το μάτς. Ναι, φυσικά. Η επόμενη αγωνιστική είναι Ηρακλής Ολυμπιακός. Εκεί θα είναι διαφορετικό το δείγμα γραφής. Και από αυτό το κομμάτι. Σίγουρα. Mm-hmm. Η αυριανή ομάδα, ο αυριανός αντίπαλος, πώς το περιμένετε, τι στοιχεία γνωρίζουμε, κάποια πράγματα για τις Εσπερίδες Καλλιθέας? Κοιτάξτε, είναι μια ομάδα που είναι δεύτερη χρονιά στην Α1, mm-hmm. παρέμεινε πέρσι στην Α1, αν και ήταν νεοφώτιστη πέρσι. Έχει έμπειρες παίκτες που παίζουν χρόνια στην Α1, οπότε δεν είναι εύκολο το μάτς, είναι δύσκολο. Και δεν πάγουν να είναι συνέδευτος στο παιχνίδι. Σωστά. Οπότε να ευχηθούμε αρχικά καλή ξεκούραση στο ξενοδοχείο, καλή δύναμη και με το καλό να έρθει η νίκη αύριο. Καλή επιτυχία στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στη Θεσσαλονίκη μας. Χρόνια πολλά. Φυσικά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Και τις ευχές μας φυσικά σε όλη την ομάδα, σε όλα τα κορίτσια. Για την αυριανή πρεμιέρα αύριο στην Αθήνα. Μόλις τώρα έφτασε η αποστολή και σε λίγο θα είναι και στο ξενοδοχείο. 2 το μεσημέρι. Εσπερίδης Καλλιθέας, Ηρακλής, αντικαταστάθηκε και μία Αμερικανίδα. Πάλι 3 έχει ο Ηρακλής. Εντάξει, στην Α1 για να παραμείνεις χρειάζονται λεφτά. Λεφτά. Αν δεν έχεις λεφτά,
δεν μπορείς να κάνεις πολλά, γιατί οι περισσότερες ομάδες ξοδεύουν πάρα πολλά και ξεφεύγουν και κάποιες με αρκετές ξένες αθλήτριες κτλ. Κτλ. Καλησπέρα στον Θόδωρο που μας ακούει για ακόμη μια φορά από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιώργο, καλησπέρα. Εύχομαι καλή χρονιά, χίλια χρόνια Ηρακλής. Για τις γυναίκες του βόλεϊ να πούμε ότι δεν υπάρχει παιχνίδι την Κυριακή. Θα παίξουν για την τέταρτη αγωνιστική στο Κατσάνιο τη Τετάρτη 31 του μηνός απέναντι στη Μέντς στις 7 το απόγευμα. Α, βολεύει, γιατί 5 ώρα είναι το Ηρακλής Ατρόμητος. Τσουπ, Ηρακλής Μέντς δίπλα να δούμε και γυναίκες. Ενώ οι Νεάνιδες παίζουν τη Δευτέρα στο παλαιό γήπεδο της Χάνς στις 9.30 Χάνς Ηρακλής για την τέταρτη αγωνιστική. Πούντος, φέρ το, φώναξε τον λίγο, τον είδα. Το Στεφ. Πες το, δεν κλείνω άμα δεν έρθει. Έλα. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την ιστορική στιγμή, έλα εδώ πάρε μικρόφωνο. Το σκεφτόμουν όλη μέρα σήμερα. Δώσ' το να δω. Πώς αισθάνεσαι για αυτή την ιστορική στιγμή να παίρνει το Midnight Express σκυτάλι από την ώρα για μπλε. Είναι τρομερό αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κολαπέτε. Είναι συγκλονιστικό ρε φίλε αυτό. Τρομερά πράγματα. 8 η ώρα ρε, σε φέρανε πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Τι είναι αυτό το πράγμα. Μου κακοφαίνεται να σου πω την αλήθεια. Αν και ενώ θα έπρεπε, γιατί με συμφέρει. Γιατί μετά τις 10 είναι εννοείται η καλύτερη. Δηλαδή το βράδυ θα βγεις εσύ. Μια μπυρίτσα θα την πιω κι εγώ σαν παιδί. Μία. Μία. Περίπου. Άλλος γελάει. Εσύ γιατί γελάς. Το αποκαίδι. Είναι σιγά το βαριά. Το αποκαίδι είναι αυτό. Το ξέρω, το ξέρω. Τι γίνεται, πώς πάει. Τι γίνεται. Είσαι στο στούντιο της ώρας για μπλε, φίλε. Τι θέλεις, τι συζητούσες, δεν ξέρω γιατί ήμουν... Προαναγγελίες, έχω πει εδώ τα πάντα όλα. Έχουμε αύριο, 4 μάτς έχουμε αύριο. 4 παιχνίδια. Και εγώ είπα, προκαλώ όποιον αύριο δει και τα 3 ταυτόχρονα και βγει τη Δευτέρα και μου πει Γιώργο τα είδα και μου το αποδείξει, ό,τι θέλει από μένα. Να είναι Ηρακλής Ηρόδοτος 3 ώρες στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Να πάει να δει. Περίμενε. Αύριο είναι το Ηρακλής Ηρόδοτος. Εγώ Κυριακή θα πήγαινα, ρε φίλε. Σάββατο ήρθε. Πω, Διονύση, σώσε με, ρε φίλε. Κοιτάξτε, σου πω όμως κάτι. Θα σου πω κάτι. Δηλαδή τον έβερες πρωί-πρωί 8 η ώρα και με ρωτάει πότε είναι το Ηρακλής Ηρόδοτος. Θα σου πω κάτι. Τα ρεμάλια δεν με αφήνα σε ησυχία από το πρωί. 28η παρέλαση, ρε. Τι γήπεδο ρε να πάτε την Κυριακή. Ναι. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Αλλά σου πω και κάτι. Και να μην ήταν έτσι πάλι σου λέω από το πρωί τα ρεμάλια μου. Εγώ είμαι σίγουρο ότι στο γήπεδο θα είσαι. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, λοιπόν, απλά είσαι εδώ... 3 η ώρα Ηρακλής Ηρόδοτος. Ωραία. 6 μπάσκετ. 5 παρά 5, πώς το είπατε. Όπου θα του στείλει αύριο. Θα περίμενε. Στείλει. Όχι, δεν του λέω. 5 ρε, 5. Παρά 5 το έγραφε κάπου, τέλος πάντων. Πού παρά 5 αφήνει από το Καφτατζόγλιο, πα δίπλα. Συνεχίζουμε. Βόλεϊ. Λοιπόν, βόλεϊ είναι και αυτό 5. Και προκαλώ όποιον και τα δει και τα δύο. Μπορεί. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Θα βάλει το κινητό. R3 το έχει. Πάω κράχνεις. Ναι. Αυτό γίνεται. Ναι. Η R3 το έχει. Ναι. Θα είμαστε σαν τους χαζούς. Από ό,τι κατάλαβες. Θα σηκώνεται ο Κακαρούδης. Και θα βλέπεις εσύ. Στο γήπεδο. Web TV. Να βάλουμε μια γιγαντοθόνη ρε Διονύση. Να σου πω κάτι. Στο Ιβανόφιο ρε παίζουμε μπάσκετ. Κοίταξε, επειδή το είδαμε το μπάσκετ. Επειδή είδαμε το μπάσκετ πώς είναι. Να σου πω κάτι, ο Απόλλων έχει 3-3 ήττες. Δηλαδή άμα τα κερδίσεις μην ξαναπείς. Αυτό μην το λες, ποτέ. Όχι, δεν θα ξαναπώ τη λέξη μπάσκετ. Εγώ θυμάσαι, εκτός αέρα δεσμεύτηκα σε ένα παιχνίδι, θυμάσαι ποιο είναι, με μια συγκεκριμένη ομάδα που έχει ονοματεπώνυμο. Ναι. Να μην πω τη λέξη μπάσκετ εκείνη τη μέρα. Δεσμεύτηκα εγώ. Εκείνο το βράδυ με έκανε και γελούσα πάρα πολύ. Τότε που είχα βγάλει τους Φέρεμπις νέους στην εκπομπή. Που είχε βγει η νεολαία όλη. Κάτω από 80 χρόνια κανείς δεν ήταν. Άμα πούμε τώρα, βγάλω γραμμές, τι μέσο όρο θα έχω. Τώρα, άμα βγάλεις. Ναι. 82 με 85 ετών. Τόσο. Τι θέση ήρθε η άλλη και φωνάζει. Θέλει τα ριλίκια. Θέλει τα ριλίκια. Τώρα έχουμε ώρα για μπλε, σε παρακαλώ. Δεν ζει χωρίς τα ριλίκια. Τι γίνεται εδώ, τι κάνει. Εσένα τι σε νοιάζει τώρα. Είναι η προηγούμενη εκπομπή ακόμα, Αριστελά. Δεν ήρθε η επόμενη. Γεια σου. Γεια σου από εδώ πέρα. Δεν είναι ακόμα η ώρα, Χριστιανέ μου. Ξανθιά, θα σε αρπάξω. Ζούλεψε από μένη. Θα σε ξεπουπουλιάσω. Αυτή πολύ ξανθιά έγινε. Ναι, αφού όλη την ημέρα λαμαρινοδουλειέ κάνει. Δεν τη βλέπει.
λοιπόν, όλη την ημέρα. Πες μου. Τα είπαμε. Ηρακλής Ηρώτος 3 η ώρα. Mm. Στα λέω, μην μπερδευτείς και πας καμιά Κέρκυρα. Έτσι κι αλλιώς σου λέω εγώ και να μην ξέρω την ώρα. Από το πρωί βαράει το τηλέφωνο. Μην πας Κέρκυρα την άλλη εβδομάδα, πες με στην Κέρκυρα. Μην μπερδευτείς. Κοίταξε, το παρεάκι μου το οποίο από το πρωί θα πίνει τα τσίπουρα και τα λοιπά, δεν μπερδεύεται ποτέ. Έχουμε έναν συντονιστή ο οποίος... Ωραία, σας τραβάει και σας λέει, παιδιά, 3 η ώρα θα πάμε καφτατζόγλιο. Συντονισμένοι είμαστε. Σαν σήμερα λέει, έγινε το καφτατζόγλιο, 1900... πότε. Αυτό το τρισκατάρα του. Γιορτάζει, χρόνια πολλά να το αυτό πεις. Το καφτατζόγλιο, ναι. Εντάξει, δεν το λέω. 5 η ώρα θα πάμε Βανόφιο, Ηρακλής Απόλλων Πάτρας. 5 η ώρα πάω Ηρακλής, δεν θα πάμε. Δεν πάμε πάμε όλα. Πώς θα γίνει αυτό. Ιβανόφιο θα είμαστε. Κοίταξε. Τι με κοιτάς. Ναι. Γιατί εγώ μετά τις 7 έχω δουλειά. Έτσι. Πρέπει να τα προλάβω όλα, δεν ξέρω. Και 2 η ώρα για να σε τρελάνω. Α1 γυναικών πρεμιέρα Εσπερίδες Καλυθέας Ηράκλης. Στην Αθήνα. Αύριο. Αμάν. Oh, και την άλλη Κυριακή, 2 η ώρα Ιβανόφιο Ηράκλης Ολυμπιακός. Α1 γυναικών μπάσκετ. Αμάν. Oh, τι είπες. Που αυτό που θα γίνει, Ιβανόφιο. Ιβανόφιο 2 το μεσημέρι. Την άλλη Κυριακή. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Ναι, αλλά πολλοί κόσμοι θα τραβηθεί Κέρκυρα. Ναι, και αυτό παίζει. Στο λέω κι εγώ. Ότι στην Κέρκυρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορεί 2 ώρα να πα στο Ιβανόφιο και 5 να στην Κέρκυρα, γίνεται. Θα σου πω ένα πράγμα. Εντάξει. Θα πάνε, ξέρω εγώ, στην Κέρκυρα 500 αλλά άτομα. Αλλά θα μείνουν θα κάποιοι. Πάνε 1000 άτομα. Ναι. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο και θα ζήσουμε μεγάλε στιγμέ. Το Ιβανόφιο λε. Ναι. Λε, πιστεύω ότι χρόνια περίμενα κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Είπες, χαΐρευστες, κανένα Δημήτρη. Χρόνια πολλά σε όλους. Εντάξει. Σε όλο τον κόσμο. Ξέρεις τους κάνω. Η άλλη τρελή πάλι η Ιρλανδέζα τι έγινε, Ερσή. Έβλεπα τώρα έγινε σε ένα σπιτωμικό. Έγινε Αλχαντάντα, πώς τη λένε, Σαλτούντα, Σουλτάντα. Αυτή είναι τελείως τρελή. Πώς λέει, Διονύση. Πώς, πρέπει να κλείσουμε, γιατί θα μας δείτε. Έλα ρε, δικιά μας εκπομπή είναι. Λοιπόν, ποιος θα διαμαρτυρηθεί εγώ. Λοιπόν, αυτή είναι τελείως τρελή. Πώς τη λέει, Σουλτάντα, κάπως λέγεται. Ναι, κάτι τέτοια, χάρισε να... Σαουντάντα. Αυτή αλλάζει θρησκεία σαν τα πουκάμισα. Αυτή είχε σκίσει τη φωτογραφία του Πάπα. Ναι, ξέρω. Της πετάξαν ντομάτες. Για αντίδραση, μιλάμε για τη Σύνη το Κόντορ. Για αντίδραση ξύρισε το κεφάλι της. Ναι. Έμεινε έτσι, το 1980 έτσι έμεινε. Και τώρα το έβγαλε αυτό εδώ που φοράνε εδώ οι παπικοί. Ναι, τι είναι αυτό που φοράνε, που είναι όλο μαύρο και εδώ φοράνε ένα τετράγωνο άσπρο, λευκό. Ναι. Σαν αυτό που έχει ο Κουρέας που σε βάζει. Το πέταξε και έβαλε τώρα τέτοιο. Πώς το λένε. Τσαντόρ, ξέρω εγώ, τσεμπέρι. Και λέγεται Αλχαντάντα. Πώς λέγεται. Αυτή έχει χασούρα. Τι πίνει αυτή. Αυτή πίνει πολλά. Πρόπερση δεν την ψάχναμε, είχε εξαφανιστεί ένα μήνα. Αφού είναι θεόμουρλο. Είχα βάλει και εγώ στο Facebook. Τώρα περιμένουμε σε κανένα 2-3 χρόνια μετά θα το γυρίσει σε. Κομφούκιασμό. Κομφούκιους. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, ο Διονύσης θα βάλει αυτή την αγαπημένη μου που τσιροκοπάει. Πώς τη λένε. Όχι, ρε, άστο να ρε, μην τον βάζει τέτοια τώρα. Άστο να το. Λίγο να ηρεμήσουμε τώρα με τον τρελό τον άλλον. Πες μου πώς αισθάνεσαι που κάνει 8 η ώρα εκπομπή. Θα σου πω την αλήθεια. Νιώθω περίεργα γιατί ούτε καφέ έχω πιει. Από το πρωί. Τώρα θα βάλω εδώ τα μεγάλα μέσα μου κάνουν καφέ. Λοιπόν, άντε κλείσε. Άντε κλείνω. Δίνω σκυτάλι, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία κυρίες και κύριοι. Στο εξπρές του μεσονυχτίου που ξεκινά πολύ νωρίς. Πρωί με την Αυγούλα. Στέφανος Σωτηρόπουλος με Διονύση, με Στέλλα. Χαμός θα γίνει. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Καλό βράδυ, καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες. Αύριο μακάρι να γίνει το 4 στα 4. Και πρώτα Θεός γήπεδο αρχικά για τις περιγραφές και όσο ώρα για μπλε θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να είστε καλά!